Για χρήματα θα μιλήσουμε και τώρα με τον Βασίλη Τσεκούρα στο στούντιο για να σταθούμε σε μια, ε, θα έλεγε κανεί, εφάνταστη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που ε, με αυτήν ελπίζει ότι θα βάλει χέρι επιτέλους στο δημόσιο στις ορφανές περιουσίες που βρίσκονται διασκορπισμένες στη χώρα. Μας καλεί να γίνουμε κυνηγοί κληρονομιάς. Ένα καινούργιο επάγγελμα αναδεικνύεται, Νίκη. <laughs> Υπάρχουν λοιπόν ακίνητα και περιουσίες που δεν έχουν, ε, είναι στα αζήτητα. Δεν έχουν κληρονόμους ε, κάποια κίνητα κάποιες περιουσίες ή ανήκουν σε κοινοφελή ιδρύματα. Έρχεται λοιπόν και το Υπουργείο Οικονομικών και δίνει την ευκαιρία σε απλούς πολίτες να γίνουν κυνηγοί κληρονομιών και φυσικά να πληρωθούν κανονικά. Τι Μα, τι μπορούν να κάνουν οι πολίτε. Αν ξέρουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κοινοφελεί περιουσίε, αν υπάρχουν κληρονομιές χωρί κληρονόμου, αν υπάρχουν καταπατημένε περιοσίε ή ακόμα και θηρίδε, τραπεζικοί λογαριασμοί και ομόλογα που στην πράξη δεν έχουν κανένα διοκτητή πλέον, ναι. τότε μπορούν να το δηλώσουν στο, στο ελληνικό δημόσιο. Και θα, μπορούν, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από το θάνατο του διοκτήτη. Αυτά είναι οι προποθέσει, ναι. φυσικά του ιδιοκτήτη που έχει αυτό το ακίνητο την περιουσία, δεν το έχει αναζητήσει φυσικά κανεί, ναι. μπορούν επίση να κάνουν και αναψηλάφιση τη δίκη ή να ανατρέψουν μια τελεσίδικη απόφαση υπέρ του δημοσίου. Ναι, Αν και να ρωτήσω, πέραν τη συνείδηση και τη καλή προαίρεση του πολίτη, υπάρχει και κάποια ανταμοιβή για όλο αυτό. Θα πληρωθούν και μάλιστα το 10% τη αξία Τη περιουσία που θα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Και μάλιστα ένα έω 10%, διότι όσο πιο ακριβή είναι οι πληροφορίε που θα δώσει στο ελληνικό δημόσιο, τόσο πιο κοντά στο 10% πλησιάζει. Αν δηλαδή ένα κίνητο που, δι... που καταγγείλει ότι δεν είναι κανένα αξίζει 100.000 ευρώ, ε. μπορεί να πάρει μέχρι και 10.000 ευρώ. Λοιπόν, η να απόφαση πω... έχει βγει. Η απόφαση έχει βγει από το Υπουργείο Οικονομικών. Να σου πω ότι το πώ θα ορίζεται η αξία τη περιουσία θα το ορίζουν οι ειδικοί πιστοποιημένοι εκτιμητέ. Λοιπόν, για να δούμε. Έρχεται κυνήγη. Ευχαριστούμε, Βασίλη.